φτάσαμε στο τέλος της υποψηφιακής βραδιάς, της διαδικασίας και της λαχιαφόρου αγοράς, της θηρατροπικής αγοράς του Συλλόγου Συν στον Άνθρωπο. Μιας αγοράς που στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως και εσείς θα το έχετε δει οι ίδιοι. Μιας βραδιάς που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί έχω κληθεί για πολλωστή φορά να διεκπαιρεώσω αυτή τη διαδικασία, η οποία σας διαβεβαιώ ότι είναι αντικειμενική και έγκυρη. Θα θέλαμε, εκπροσωπώντας με τον πολυσέβαστο αδελφό μου, τον πατέρα Νεόφυτο, τον Γενικό Αρχιερετικό Επίτροπο της Μητροπόλεως μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος για λόγους υπεράνω της θελήσεώς του βρίσκεται εκτός της Ιεράς Μητροπόλεως. Βέβαια, εκείνος με την ποιμαντική ευθύνη που πάντοτε τον χαρακτηρίζει, βρήκε τρόπο να είναι και παρόν χθες και να έχει μια ωραία επικοινωνία με τους διοργανωτές αυτής της όμορφης εκδήλωσης. Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και να καταθέσουμε μια ελάχιστη σκέψη, κοιτώντας το διάκοσμο, ο οποίος είναι περίτεχνος και ο οποίος είναι αποτελούμενος από έλατα, από ωραίες κορδέλες, από λαμπάκια, από διάφορα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Θα πούμε ότι είναι ένας πολύ όμορφος διάκοσμος για τα σπίτια, για τα καταστήματα, για τους δρόμους που έχει φροντίσει ο κύριος Δήμαρχος να τους κάνει πολύ όμορφους στην πόλη μας. Είναι ένας διάκοσμος όμως ο οποίος κάποιο βράδυ μαζί με τον απόϊχο της γιορτής θα σβήσει. Εδώ, επί χρόνια, θεμελιώνεται στις καρδιές των ανθρώπων και μάλιστα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας ένας διάκοσμος ο οποίος είναι μεν χριστουγεννιάτικος αλλά δεν έχει την ιδιότητα που έχει και ο διάκοσμος που μας περιβάλλει. Δεν ξεφτίζει δηλαδή, δεν χάνεται, δεν σβήνει ποτέ. Και αυτός ο διάκοσμος είναι η ενθύμηση των αδελφών μας που έχουν ανάγκη, των ανθρώπων που για αυτούς δεν είναι δεδομένα όλα όσα είναι δεδομένα για μας. Αυτή η ενθύμηση είναι χαρακτηριστικό και των χριστιανών, αλλά σίγουρα είναι απόλυτο χαρακτηριστικό των πολιτισμένων ανθρώπων, ένα ερώτημα και ένα ζήτημα που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και με πολύ χαρά ερχόμενοι έτσι πολύ πρόσφατα για να διακονήσουμε την Εκκλησία σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, βλέπουμε ότι είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του λαού εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους είσαστε εδώ απόψε, όσους συνανθρώπους μας συμμετείχανε σήμερα και όλο αυτό τον καιρό στα δώρα ψυχής. Εχθές πήραμε την ευλογία από το Σεβασμιότατο. Η ευλογία αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και η επιτυχία αυτής της αγοράς, αυτής όλης της διοργάνωσης, στέφθηκε με επιτυχία. Οι συμπολίτες μας τίμησαν και τους ευχαριστούμε θερμά, γιατί και εμείς στη συνέχεια θα ανταποκριθούμε στο δύσκολο αυτό έργο που γίνεται με το Σύλλογο Συν στον Άνθρωπο. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους, ευλογημένα, και να είμαστε πάντα καλά και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Νομίζω τίποτα δεν μπορεί να ευτυχεί κάποιος όταν μόνος του. Γι' αυτό παρακαλούμε να συμμετέχουν όλοι σε ό,τι φιλανθρωπικό και ό,τι έχει αγάπη για τον συνάνθρωπο. Σας ευχαριστώ. Ο αριθμός είναι 2, 4, 8, 7. Κότσαρη Έλενα. Γεια σας, κυρία Κότσαρη. Σας τηλεφωνώ από το κέντρο Πασιάκος. Είστε η τυχερή του αυτοκινήτου του Συλλόγου Συν στον Άνθρωπο. Αλήθεια λέω. Ναι, είμαστε στο κέντρο του Πασιάκου, μόλις κληρωθήκατε. Μόλις. Θα σας παρακαλέσω να έρθετε να παραλάβετε το αυτοκίνητο. Συγχαρητήρια, αυτή την ώρα.
Αυτή την ώρα. Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια και καλό τάξη. Ταράχτηκα βασικά, στην αρχή δεν το πίστευα. Με πήρε τηλέφωνο, δεν ξέρω ποιος με πήρε, μια κυρία. Και ναι, δεν το πίστευα. Λέω, άμα δεν έρθω να το δω με τα μάτια μου, δεν το πιστεύω. Ταράχτηκα, αλήθεια. Ήξερες ότι γίνεται αυτή η διαδικασία, όποιος και δει, το παίρνουν τηλέφωνο αμέσως. Το ήξερα. Το ήξερες. Ναι, το ήξερα. Το πίστευα βασικά μέσα μου βαθιά ότι μπορεί να το κερδίζαμε. Βασικά το κέρδισα για το γόρι μου, δεν το κέρδισα για μένα, γι' αυτό. Α, τέλεια. Αγάπη χριστουγεννιάτικη. Ναι, το δώρο μου. Οπότε το αγόρι τι έχει να πει. Τι να πω, το πιστέψαμε, το σκεφτόμασταν, ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι θα το πάρουμε. Το είδε και σε όνειρο σήμερα, ότι είδε το όνομά μου, το όνομά της στην κλήρωση. Το δικό μου είδε, ναι, εντάξει, δεν πειράζει, βγει άλλο όνομα. Τι να πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο Σύνης τον άνθρωπο που βγήκε που έγινε κλήρωση και κερδίσαμε αυτό το αυτοκίνητο. Στο Carell's Group επίσης και να ευχηθούμε σε όλους τους ανθρώπους υγεία, αγάπη και καλά Χριστούγεννα. Και πάντα τύχες. Ο χορηγός, τι να πει. Ο χορηγός χαίρεται, μπράβο. Μπορεί να γίνει και κουμπάρος. Κουμπάρος. μετά από τέτοια, στο γάμο τους με πεζό θα τους πάω. Δεσμεύομαι. Αρκεί να μην πάνε πεζί. Πάντα τυχεροί να είναι, καλές γιορτές και συγχαρητήρια στον άνθρωπο για όλη την προσπάθεια. Εμείς θέλω να τονίσουμε ότι σαν Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας τους δημότες του Δήμου Λαμιαίων, είμαστε τυχεροί που υπάρχει ο Σύλλογος Σύν στον άνθρωπο, ο οποίος, όπως είπατε, έχει επίκεντρο το συνάνθρωπο. Έχει επίκεντρο το συνάνθρωπο και δίνει από την ψυχή του τα δώρα ψυχής. Και όταν τα δίνεις από την ψυχή σου, έχουν ιδιαίτερο νόημα για όλους μας. Και από ό,τι φάνηκε, σήμερα η κοινωνία μας, όλη η κοινωνία του Δήμου της Λαμίας, στήριξε την προσπάθεια αυτή. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει εγκαλιαστεί από όλους εμάς. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους μας και από όλους μας, ότι τέτοιες προσπάθειες αξίζουν τη στήριξη και την αγάπη όλων μας. Γιατί προέρχονται από την αγάπη, προέρχονται από την ψυχή όλων μας και κάνουν αυτή την ειδοποιώ διαφορά που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο πολίτης, ιδίως στις μέρες που διανύουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ με τη σειρά μου το Σύν στον άνθρωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη για όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλουν. Εμείς ως εταιρεία είμαστε υπέρ αυτών των οργανώσεων, θα τη στηρίζουμε και θα τη στηρίζουμε πάντα. Όσο μας δίνει τη δυνατότητα, θα στηρίζουμε τους ανθρώπους μας και όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Προσωπικά είμαι αρκετή ώρα σήμερα εδώ. Είδα ότι όντως είχε προσέλευση, ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν θετικός ο κόσμος. Συγχαρητήρια και στην τυχερή του αυτοκινήτου. Και χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξανακάνουμε τέτοιες δράσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία Group Carell's και τον κύριο Χρυσόστομο Carell's για αυτή τη μεγάλη χορηγία του αυτοκινήτου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΚΤΕΛ Λαμίας, τον πρόεδρο τον κύριο Παπαναγιώτου για αυτή την επίσης μεγάλη προσφορά, την Σοφία Κροντιρά για το υπέροχο γούρι της χρονιάς, όλους όσους προσέφεραν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή αγάπης και προσφοράς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που βοηθήσατε αυτή η αγορά να γίνει και αυτή η γιορτή να γίνει τόσο πολύ μεγάλη. Τις δασκάλες, το σχολείο το 18, τη σχολή χορού, χορός και χώρος, τις υπέροχες μπαλαρίνες. Την κυρία Τσούμα, την εκπαιδευτικό και όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συνεργάτιδες μου. Όλα αυτά τα χρόνια και που είμαστε μαζί και είμαστε μαζί γιατί αγαπάμε αυτό το έργο. Και πραγματικά τις ευχαριστώ θερμά γιατί είναι δίπλα μου και μου δίνουν δύναμη και ψυχή να συνεχίζουμε μαζί. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε λίγες μέρες πριν από τη γέννηση του Θεανθρώπου την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Η προσφορά είναι κατάθεση ψυχής και είναι μια ζωντανή απόδειξη της αγάπης μας προς τον πλησίον.
κάθε άνθρωπος αξίζει να λαμβάνει αγάπη, να είναι αισιόδοξος και να χαμογελά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου στην κυρία Μέρη Δούμα, αλλά και στις υπέροχες κυρίες του Συν στον άνθρωπο για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με ψυχική και σωματική υγεία και πολύ ζεστασιά στις καρδιές μας.